Ανησυχία και προβληματισμό σε ασφαλισμένους και γιατρούς έχουν προκαλέσει η εφαρμογή και οι προβλέψεις του θεσμού του οικογενειακού γιατρού. Ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου προέβησε ανακοίνωση στο πλαίσιο της οποίας κάνει λόγο για συστηματική παραπληροφόρηση από πλευράς πολιτείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου εξέδωσε δελτίο τύπου με σκοπό την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και ασφαλισμένων της ευρύτερης περιοχής μας για το ζήτημα του οικογενειακού γιατρού, για το οποίο κυκλοφορούν τελευταία πολλοί μύθοι και ανακρίβειες. Ας ξεκινήσουμε με τις εξαγγελίες του Υπουργείου το τελευταίο διάστημα, οι οποίες είχαν αναφορά την ημερομηνία 31/12/2018 ως καταλυτική ημερομηνία εγγραφής σε οικογενειακό γιατρό, πράγμα που αναστάτωσε τόσο τους πολίτες ασφαλισμένους όσο και εμάς τους ιατρούς. Για τα μέλη του Συλλόγου, η χάραξη του θεσμού διέπεται από συνεννοησία και προχειρότητα. Τα ίδια δηλώνουν μεν υπέρ του οικογενειακού γιατρού, εφόσον όμως διορθωθεί ριζικά το πλαίσιο του. Η συνέχεια ήταν να διευκρινιστεί από την πολιτεία ότι 4.000 γιατροί είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν το θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Από αυτούς, οι 3.000 είναι γιατροί των κέντρων υγείας, οι οποίοι επιτάχθηκαν παρά τη θέλησή τους να εξυπηρετήσουν το θεσμό, παράλληλα με τα καθήκοντά τους, τα οποία, ως γνωστό, ξέρετε, εφημερίες σε κέντρα υγείας, σε Σαμοθράκη, πολλά χιλιόμετρα, με πολλές δυσκολίες, και οι υπόλοιποι 1.000 γιατροί, οι γιατροί των τόμοι και κάποιοι από τους συμβιβλημένους με τον ΕΟΠΗ, οι γιατροί, οι οποίοι εν μία νυχτή στις 31/07/2018 διακόπηκαν οι συμβάσεις τους με αποτέλεσμα, με πρόσχημα να ενταχθούν στο νέο σύστημα. Ο οικογενειακός γιατρός αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση του κάθε ασφαλισμένου, υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου. Τα μέλη του επιφυλάχθηκαν μάλιστα να προβούν σε ακόμη πιο επισταμμένες ενημερώσεις, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν το τοπίο για τους ασθενείς αλλά και για τους ίδιους τους συναδέλφους τους. Γιατί κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής γιατρού. Αυτό είναι συνταγματικά κωδικηρωμένο και αναφέρεται το δικαίωμά του. Πρώτον αυτόν. Καταρχάς να τονίσω ότι εμείς ως σύλλογος και ως ιατροί δεν είμαστε ενάντια στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Όχι όμως με τον τρόπο που αυτός επιβάλλεται από την πολιτεία, τόσο στους ιατρούς όσο και στους ασφαλισμένους. Ο οικογενειακός γιατρός είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση των ασφαλισμένων. Αυτό πρέπει να κατανοήσει η πολιτεία. Με φόντο την καταληκτική ημερομηνία δήλωσης οικογενειακού γιατρού από τους ασφαλισμένους, που είναι η 31η Δεκέμβρη του τρέχοντος έτους, ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά διευκρινήσεις από την πολιτεία. Διευκρινήσεις και κυρίως βελτιώσεις στο πλαίσιο που θα διέπει όχι μόνο την έναρξη, αλλά και την ορθή συνέχιση του θεσμού. Σίγουρα η AMV είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι το πρωτεύον. Το βασικό είναι ότι δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι αρμοδιότητες σε αυτή την δρομολογημένη από το Υπουργείο δομή. Κανένας δεν έχει καθίσει να πει τι θα γίνει με τον γενικό γιατρό, με τον παθολόγο, ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες του, ποια τα ωράρια του, ποιος θα τον αντικαθιστά εν τη απουσία του, σε άδειες, εκπαιδευτικές, αναρωτικές. Αυτά δεν μας τα έχει απαντήσει κανένας εκπρόσωπος του Υπουργείου.